θρόνος του Χριστού είναι σταυρός. Αυτό ήταν ο θρόνος. Το στέμμα του, αγκάθινο στεφάνι. Η φλαμίδα του, ο μανδύας ο βασιλικός, μια κόκκινη φλαμίδα. Σκύπτρο, δεν ήταν χρυσή ράβδη, ένα καλάμι. Θα περάσει ακριβώς την μίμηση του Χριστού. Θα φτάσει, λέει, η μη σταυρού και θα δάσει η Ευαγγελία. Θα φτάσει με το θάνατο. Το σταυρό θα περάσει και θα φτάσει το θάνατο για να έρθει η Ανάσταση. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρεις ακριβώς ότι αυτή όμως είναι η πιο τέλεια ζωή. Το να μιμηθείς τη ζωή του Χριστού. Γίνος και ου από τις παρούσες ημέρες σταυρούς. Σε ενημερώνω, λέει, ότι από τη σήμερα ξεκινάει η σταύρωσή σου. Και νεκρούστε τον κόσμο. Άρα απόφασε ότι σταυρώνεσαι και νεκρώνεσαι πλέον και τον κόσμο. Δια της τελειοτάτης αποταγής. Αποτάσσεσαι τέλεια. Μια για πάντα. Τέλεια. Τελείως. Όχι μισοβέζικα. Για τη στεριλιωτά της αποταγής. Αποτάσεις, γονεύσεις. Αποτάσεις και ξεχνάς τους γονείς σου. Τέλος. Δεν είναι αρχή. Δεν υπάρχουν πλέον γονείς. Μάνα, πατέρας, Χριστός και Παναγιά. Αδέρφια, οι άγιοι. Αυτοί που είναι μεταξύ σου. Δεν υπάρχουν άλλοι για σένα. Αυτή είναι η οικογένειά σου. Αυτά υπόσχεσαι. Αδελφείς, αποτάσσεις, τα αδέλφια σου. Γυναική, γυναίκα αν είσαι παντρεμένος. Τέκνα, να ξεχνάς αλήθειες, παιδιά και γυναίκα. Πατράση, το πατέρα σου. Συγγενείες, τους συγγενείς σου όλους. Εταιρείες, εάν είχες εταιρικές φιλίες. Φίλης, τους φίλους σου όλους, τους κοσμικούς. Συνήθεση, τις συνήθειές σου. Όχι πως ζούσες και πηγήκες μάθη. Και γι' αυτό βλέπατε ένας πρίγκιπας ή ένας αυτοκράτορας, πολλές φορές παρετούνται από μόνοι τους και πηγαίνουν σε μοναστήρια. Στο Άγιο Ναός έχει γίνει πολλές φορές. Και βλέπετε ότι όταν πήγαινε ή παρετούντο, παρετούντο αρχιερείς από τις έδρες τους και πηγαίνανε να ζήσουν οι δεσποτάδες. Παρατήρησε και πήγαινε και εισήγαζε σε ένα μοναστήρι. Και έπαιρνε μες στην τάξη σαν μοναχός. Ας ήταν δεσπότης. Έμενε στη σειρά σαν μοναχός. Και τις ξέχναγε ότι ήταν πρίγκιπας, ήταν δεσπότης, το οτιδήποτε βασιλιάς, θέλουμε συνήθειές. Αρνείσαι και αποτάσσεσαι της ενδοκόσμου θορύβης. Φροντίσεις το να φροντίζεις τους δικούς σου. Χτύνεσαι. Τα ζώα, υπάρξες, η γενή και ματέα, η δονήτε και δόξα, όλα τα μάτια, την ειδονή, τη δόξα. Και απαρνείσαι, ού μόνο να ξέρεις τα προηρημένα, όλα αυτά που σας ανέφερα, γονείς, συγγενείς, αδέρφια, όλα αυτά, αλλά έτσι αρνείσαι και τη σε αυτού ψυχή, ακόμα και τη ζωή σου αρνείσαι. Όταν λέει την ψυχή εδώ δεν εννοεί την ψυχή μας. Αρνείσαι και τη σε αυτού ψυχή κατά τη φωνή του Κυρίου τη λέγουσα. Ως τη θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί. Και αν πάλι λέει, ο ποιος θέλει σώσει την αυτού ψυχή, αυτός θέλει πολλές. Είσαι να σώσει τη ζωή του, δεν κάνεις. Και πράγματι, τους χάρη του Χριστού απαρνούνταν και τη ζωή μας. Έξω και γέμισε η Εκκλησία από μάρτυρες. Γέμισε από μάρτυρες. Δεν υπολογίζει πλέον. Αφού αρνήθηκα μάνα, αρνήθηκα πατέρα, αρνήθηκα συγγενείς, ζώα, πράγματα, φίλους, τα πάντα. Τα πάντα αρνούμε. Λέω ναι και τη ζωή μου την αρνούμε. Ούτως ή άλλως την αρνήθηκα τη ζωή μου γιατί την έδωσα στον Χριστό. Τα αρνήθηκα όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε κι αν χρειαστεί, ναι, δίνω και την ίδια μου τη ζωή. Την αρνούμε. Δεν φοβάμαι να μαρτυρήσω. Δεν φοβάμαι να πεθάνω για τη δόξα του Χριστού.
δεν θα αρνηθώ ποτέ τον Χριστό, θα τον κόψω το κεφάλι. Και γι' αυτό γέννησε από μάρτυρες, με ο μάρτυρες η Εκκλησία μέχρι και σήμερα. Ιούν αληθώς ακολουθεί αυτό ηρετήσω. Και ή αψευδός κληθήνε αυτού θέλεις μαθητής επιποθείς, ετοιμάστης ή από του παρόντος. Εάν πραγματικά θέλεις να το ακολουθήσεις. Και εάν αυτά τα οποία μου λες, δεν μου λες ψέματα. Και δεν πραγματικά επιθυμείς να είσαι και να λέγεις μαθητής αυτού νου, του Χριστού δηλαδή εννοεί. Μη προς άνεση ετοιμάσου. Δεν μέσα στο δεκάτης κάποια άνετη ζωή. Μη προς αμερημνία, μη προς κρυφάς, μη προς τι άλλο των επί της γης τερπνών και απολαυστικών. Δηλαδή μην νομίσεις ότι γεννώντας μοναχός θα περάσεις καλά. Και δεν είναι μονάχα να περάσεις καλά εξωτερικά. Τουλάχιστον να πάρει να τις γεννήσεις καλά. Αν και αυτά λέει δεν πρέπει να τα έχεις στο μυαλό σου. Διώξτε λέει αν θέλετε να είσαι μαθητής. Αλλά να ετοιμαστείς προς αγώνες πνευματικούς. Προς εγκράτειαν της σαρκός. Ετοιμάσου γιατί θα ξεκινήσει πόλεμος εναντίον της σάρκας σου. Σαρκικός πόλεμος. Προς κάθαρση ψυχής. Ετοιμάσου για να καθαρίσεις την ψυχή σου. Ξέρετε, στην Ορθοδοξία έχουμε κάθαρση, φωτισμό, θέωση. Τι είναι η κάθαρση? Απομακρύνουμε τα μαθήματά μου. Ποια είναι τα μαθήματα? Τα μαθήματα μαθήτες σε μία λέξη πάλι συνταρτίζονται όλα. Στο θέλω, στο εγώ. Στο ίδιο θέλημα. Δεν κάνω την αμαρτία. Αμαρτία είναι όταν σε οποιαδήποτε ενέργειά μου αυτό που κάνω δεν είναι το θέλημα του Θεού. Εάν δεν κάνω το θέλημα του Θεού, αν αμαρτάνω. Για το ποιο είναι αμαρτία, όταν σε ρωτήσει κάποιος τι είναι αμαρτία, πρέπει να ξέρεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, αν το θέλημα του Θεού είναι να σκοτώσεις 10 ανθρώπους, αν αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το να βγεις και να σκοτώσεις 10 ανθρώπους, τότε αμαρτία θα είναι να μην τους σκοτώσεις. Αμαρτία θα είναι να μην τους σκοτώσεις. Δηλαδή αμαρτία είναι, φέρνω και το ακραίο παράδειγμα, για να σας δώσω να καταλάβετε τι είναι αμαρτία και το τι δεν είναι. Όχι εμείς τι πιο κρίνουμε σωστό ή καλό, αλλά αμαρτία είναι ό,τι είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Όταν ο άνθρωπος εφαρμόζει το δικό του το θέλημα, αποφασίζει αυτός για τον εαυτό του. Δεν συμπαθίζεται το θέλω του με το θέλω του Θεού. Αυτό είναι αμαρτία. Άρα να ζητώ τι είναι αμαρτία. Πρέπει να ρωτήσω τι είναι το θέλω του Θεού. Τι θέλει ο Θεός. Από τον άνθρωπο. Και από εκεί μετά θα βγάλω εγώ. Γιατί το αντίθετο που θέλω εγώ, αν δεν συνταχθείτε με το θέλω, είναι αμαρτία. Γιατί το είναι υποχρεωτικό να ξέρω ποιο είναι το θέλω του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι να συνταχθιστώ. Άρα λοιπόν έχουμε την κάθαρση. Η κάθαρση είναι λοιπόν να φύγουν τα μαρτήματα. Για να φύγουν τα μαρτήματα πρέπει να πάψεις το θέλω. Και να ισχύσει το θέλημα του Θεού. Όταν ισχύει το θέλημα του Θεού, έπαψα να μαρτάνω. Αφού εφαρμόζω το θέλημα του Θεού. Εδώ πάλι έρχεται στο μοναχό ή την παρκοή που κάνει. Καταργείται το ίδιο θέλημα. Άρα δεν αμαρτάνει ο μοναχός να κάνει το ίδιο θέλημα. Άρα αυτομάτως έρχεται η κάθαρση. Καθαρίζεται, φεύγουν τα αμαρτήματα από πάνω του. Από τη στιγμή που καθαρίζεται ένα πράγμα, αρχίζει και λάμπει. Φωτίζεται πλέον. Έρχεται ο φωτισμός. Και από εκεί και πέρα η θέωση. Η ένωση με τον Θεό. Εξού και θεώνεται. Γίνεται ένα με τον Θεό. Κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Αυτό το πράγμα, το απλό είναι. Καθαίρεται, καθαρίζεται, διώνει το δικό το θέλημα δηλαδή, και αν το κόψει το δικό του θέλημα, τελείως καθαρίζεται και αμέσως. Αυτός ο οποίος κόβει το δικό του θέλημα και δεν λέει πλέον αυτό το α, το β, τελείως και κάνει ψυχή υπακοή. Γι' αυτό μόνο προσώζεται πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα.
αν αποφασίσει με τον εγκέφαλό του και μοναχός κάνω τυφλή, όπως λένε, υπακοή στον μοναχισμό, τι λησώθηκε. Έχει κερδίσει αμέσως. Καθάρθηκε από τα μαθήματα. Καθάρθηκε αυτομάτως, λάμπει και αμέσως ενώνεται με τον Θεό. Μέσω της θείας κοινωνίας και λάμπει πλέον. Έγινε η Θεός, έγινε η ένωση. Αυτή είναι η Θεός, είναι η ένωση, είναι με τον Θεό, το πλέον. Το ίδιο πράγμα. Αυτό έτσι δεν είναι εύκολο στον κόσμο να γίνει. Το να αποβάλω εύκολα το εγώ μου, να αποβάλω εύκολα το ίδιο θέλημα, δεν γίνεται. Είναι ο κόσμος έτσι όπως είναι σήμερα πλασμένος. Έτσι ο κόσμος δεν είναι ο κόσμος που είχε φτιάξει ο Άγιος Αυγουστίνος και τον καλλιέργησε. Σήμερα υπάρχει ένας κόσμος που κοίταται το πονηρό. Και μέσα από τον κόσμο αυτόν που κοίταται το πονηρό, εγώ πρέπει να εφαρμόσω το θέλημα του Θεού. Είναι με λίγα λόγια, πιάσε το ακούω και κούρευτο. Να εφαρμόσω το θέλημα του Θεού μέσα σε εκείνον τον κόσμο. Γίνεται, γίνεται, αλλά πολύ δύσκολο. Ενώ στο μοναστήριο είναι πολύ πιο εύκολο. Γιατί όλοι έχουν τον ίδιο στόχο, όλα συγκλίνουν προς τα εκεί, όλοι έχουν τον ίδιο στόχο, τον ίδιο σκοπό. Άρα θα καθαρθώ πολύ πιο γρήγορα, αν κάνει υπακοή, έτσι. Θα φωτιστώ πιο γρήγορα, θα λάμψω πιο γρήγορα, θα γίνει η θεωσή μου αμέσως.